Εντάξει, να δείτε, είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέσα σε μία εβδομάδα μια διαμαρτυρία. Είναι στα πλαίσια της υποχρεωτικότητας που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση στα υποχρεωτικότητα για τα εμβόλια, για τον κόσμο, για τον απλό κόσμο. Είναι γιατί εκβιάζονται πάρα πολλοί απλοί πολίτες οι οποίοι τους διώχνουν από τη δουλειά τους όταν τους λένε να εμβολιαστούν και δεν δέχονται άλλοι, παρετούνται και άλλους τους διώχνουν. Θεωρώ ότι είναι ντροπή, διότι σε αυτή την κοινωνία σήμερα είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας και θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Εδώ βλέπετε ότι το κράτος διχάζει τον λαό, ο λαός θα έπρεπε να είναι όλοι μαζί. Υποχρεωτικός εμβολιασμός και στόχευση σε ποιους? Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει, που έχω διαβάσει και σήμερα, είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους υγειονομικούς. Αλλά όταν ξεκινάει μια υποχρεωτικότητα για κάποιο τομέα, προφανώς θα ακολουθήσει και για τους υπόλοιπους, και για τα παιδάκια και για όλο αυτόν τον απλό λαό. Και θα σας είπα ότι δεν είναι το υποχρεωτικότητα μόνο που λένε, είναι ότι εκβιάζονται και από τις εργασίες τους. Διότι ας έρθει ένας ιδιοκτήτης μιας εργασίας, ενός ανθρώπου, και να πει ότι ξέρεις κάτι, σου δίνω το χαρτί και ζητάω την υποχρέωση, σου υποχρεώνω να εμβολιαστείς. Αν θα του κάνει μήνυση και τον πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα πάει φυλακή ο άνθρωπος αυτός. Υπάρχουν τόσοι νόμοι από το 48 της Ρώμης κλπ. Ο οποίος υπάρχει, να πούμε, ο νόμος και στην Ελλάδα. Υπάρχει και το άρθρο 5 που μιλάει για ελευθερία κινήσεων του ανθρώπου. Υπάρχει και το 3418 του 2005 που είναι η ιατρική πράξη, είναι στον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, που απαγορεύει όλη αυτή την υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, αν δεν συνενέσει εγώ να βάλω το εμβόλιο, δεν μπορεί να με υποχρεώσει κανένας να το βάλω. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι που είμαστε εδώ πέρα δεν είμαστε κατά του εμβολίου γενικώς. Γιατί από ό,τι ξέρω, οι περισσότεροι έχουμε κάνει τα εμβόλια και στα παιδιά μας και εμείς έχουμε κάνει πολλά εμβόλια. Απλά είμαστε αρνητικοί στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Αλλά η πορεία η σημερινή δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται για την υποχρεωτικότητα. Που για μένα σημαίνει αυτό το πράγμα πολλά πράγματα. Δηλαδή εδώ πέρα θα έπρεπε να είναι όχι μόνο αυτοί που είναι εναντί του εμβολίου, θα έπρεπε να είναι και αυτοί που κάναν τα εμβόλια, αλλά είναι κατά της υποχρεωτικότητας. Υπάρχουν άνθρωποι, φαντάζομαι, που ενώ έχουν κάνει το εμβόλιο γιατί φοβηθήκανε ή γιατί πήραν εντολές από τους γιατρούς τους, συμβουλευτήκαν τους γιατρούς και φοβηθήκαν ή χάσανε κάποιους ανθρώπους, δεν αμφισβητεί κανένας τον κορονοϊό. Απλά εμείς είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό για μένα? Αν αύριο δηλαδή βγει ο Κούλης και μας πει, ας πούμε, ότι έχουμε ένα εμβόλιο και πρέπει να το κάνετε για την υγεία σας, έτσι για την υγεία σας, θα πρέπει να πάμε να το κάνουμε? Πιστεύω ο κόσμος θέλει, όταν λένε ότι είναι προαιρετικό, να είναι προαιρετικό και όχι να εκβιάζουν σόνι και καλά ότι όποιος δεν το κάνει θα χάσει τη δουλειά του, θα χάσει το μισθό του κλπ. Πιστεύω εδώ μέσα δεν είναι όπως λένε τα άλλα τα κανάλια, τα μεγάλα, ότι είναι οι ψεκασμένοι και ανεμβολίαστοι, γιατί εγώ το έχω κάνει το εμβόλιο. Πιστεύω όμως ότι σε μια δημοκρατία τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό και τίποτα δεν είναι τιμωρητικό. Δεν μπορούν να τιμωρούν κάποιους που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Έτσι, δικαίωμα του καθενός είναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το να, αντί να ενημερώσουν τον κόσμο για το ωφέλη του εμβολίου και για τις ανεδείξεις, βγαίνουν και λένε πρόστιμα, lockdown, 1002. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα μαγαζιά είναι σε άθλια κατάσταση, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Εδώ μας τα παρουσιάζουν όλα υπέροχα, ότι όλα πάνε καλά, που δεν πάνε καλά. Λοιπόν, αυτά δεν τα βλέπουν. Δηλαδή, θα σωθούμε από το εμβόλιο και θα πάμε από ψυχολογικά.